ενημερωμένος, με τα λίγα για τα πολλά, αν κατάλαβα σωστά από τον κύριο Γιουργκάλα, που νομίζω κατάλαβα σωστά, είναι ερευνητικές επαφές τόσο με τον κύριο Αστασιάδη όσο και με τον κύριο Λιλίκα και η λέξη κλειδί είναι συνδιαμόρφωση των πολιτικών θέσεων του νέου Προέδρου, εάν και εφόσον εκλεγεί βέβαια ο κύριος Αστασιάδης ή ανάλογα ο κύριος Λιλίκας, όπως το κατάλαβα. Και από την άλλη, θα ήθελα να μου πείτε, αν γίνεται, αν επιτρέπετε, ποιες είναι οι βασικές ενστάσεις οι δικές σας σε σχέση ακριβώς με αυτή την προοπτική. Είναι η διάσταση και η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και του ρομαντισμού. Η διαφορά είναι μεταξύ της πραγματικότητας και του ανωνίου. Η πραγματικότητα λέει ότι 38 χρόνια που είμαστε υποκατοχή και πάμε αισίως στα 39, πρέπει να μας έχει πείσει, να μας έχει αποδείξει η πραγματικότητα και ο τρόπος που αντιμετώπισε ο καθένας μας τα γεγονότα και να μην πιστεύουμε πλέον στις υποσχέσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεύτερον, εφόσον ανήκουμε σε σύνολα και τα σύνολα αυτά έχουν αρχές και η αρχή του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι εναντίον της Ζωνικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας. Καλός ή κακός, αυτές δεν το εξετάζουν. Εφόσον ο κ. Αναστασιάδης είναι υπέρ και του δημοψηφίσματος και υπέρ της άποψης του και δεν ανακαλεί, τα μία κούρπα λέει δεν είναι για, για το θέμα της πολιτικής της καθημερινής, όπως το είπε, δεν το συγκράτησε ακριβώς, τότε επιμένει στη θέση του ότι ήταν σωστός. Και εμείς επιμένουμε ότι είναι καταστροφική και με οποιονδήποτε συζητώ την θέση αυτήν η Βιζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία για την Κύπρο. Η άποψη ότι θα πείσουμε και θα συνδιαμορφώσουμε την πολιτική του κυρίου Αναστασιάδη είναι νομίζω οραματιστική και εξωπραγματική. Υπήρχαν πολλές φάσεις στη ζωή μας που μπορούσε ο καθένας να αλλάξει. Και ο κ. Αναστασιάδης έμεινε σταθερός στη θέση του ότι αυτή η διεκδικητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία είναι θάνατος για τον ελληνισμό. Μάλιστα. Αυτό επιμένει και αυτή είναι η διαφορά μας και αν μη προσπαθούν να βρουν σήμερα τις διαφορές με τους εκάστοτε υποψηφίους. Σημερινοί υποψηφοί ξέρουμε και από πού προέρχονται και τι είπαν και πώς τοποθετήθηκαν όταν μπήκαν τα μεγάλα γεγονότα και τα μεγάλα ερωτήματα. Δυστυχώς ο κ. Αναστασιάδης ήταν πάντα εναντίον μου. Δεν είμαι εναντίον, δεν έχω κανένα προσωπικό λόγο ούτε με τον κ. Αναστασιάδη, ούτε και με τον κ. Σιντούρ, ούτε και με τον κ. Ερωτοκρίτη. Η διαφορά μας είναι πολιτική και θα παραμείνει πολιτική. Μάλιστα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οτιδήποτε είμαι στη διάθεσή σας. Όσον αφορά τα θέματα τα οποία ελέγχθησαν για την υποστήριξαν τον Κλειδίδη, υποστήριξαν... Ναι, από τον κύριο Μπέρδικο, ναι. Από τη Λεμεσό, ναι. Ναι, υποστήριξαμε τον όταν ήταν εναντίον του ΑΚΕΛ και με την υπόσχεση ότι θα έφερνε το πυραυλικό σύστημα S-300. Ήταν η περίοδος εκείνη, ναι. Ναι, ας μην συζητήσουμε σήμερα που είναι η S-300, τι ρόλο παίζουν και πώς το εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Κλειδίδης για να φέρει τον κόσμο μαζί του. Και είμαι, ποτέ δεν ζητήσαμε Υπουργείων εξού και ο λόγος του ανθρώπου. Το Υπουργείο το πρόσφερε ο ίδιος ο κύριος Κλειδίδης. Και όταν του είπαν εμείς ότι δεν μπορεί να το δώσει, επέμενε. Και τότε είναι που ελέγχθηκε ο λόγος του ανθρώπου, το οποίο διέψευσε ο κ. Σπίτης. Δεν ζητήσαμε ποτέ υπουργείων, εμείς ζητήσαμε συμμετοχή. Και υπάρχουν στο Εθνικό Συμβούλιο και υπάρχουν ζώντες οι οποίοι μπορούν να τα επιβεβαιώσουν. Μάλιστα, κύριε Κουτσέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το είπα και εγώ προηγουμένως, ως δημοσιογράφος κάλυπτα τότε τα γεγονότα. Ήμουν στον Αντένα και ξέρω πάρα πολύ καλά ακριβώς. Έχω υποχρέωση να το κάνω, διότι το έχω ζήσει άσχετα
παρεξηγηθεί είναι όπως τα περιγράφει ο κύριος Κουτσού. Ήταν τότε, αν θυμάστε πολύ καλά, η σύγκρουση μεταξύ του κύριου Ιακώβου, η πολιτική σύγκρουση εννοώ, και του κύριου Κλειδίδη, και η εκλογή στο δεύτερο γύρο. Αν θυμούμε καλά, μπορεί να μην θυμούμε καλά, ζητώ συγγνώμη, μερικές εκατοντάδες ψήφοι ήταν. Μπορεί. Αν με απαντάει η μνήμη μου, αφορούσε μας η τρύπα του Βελωνιού όλους μας, αγαπητοί ακροατές, τότε.